Συζήτησα αναλυτικά με την καγκελάριο Μέρκελ τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μετέφερα στην καγκελάριο μερικές εικόνες από τις δυσκολίες που περνούν οι Έλληνες έπειτα από 7 και πλέον χρόνια οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Μιλήσαμε για την ανεργία των νέων, μιλήσαμε για την ακραία φτώχεια. Της μίλησα για τις σκληρές προσπάθειες των πολιτών, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη τους για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και όσους χρειάζονται την αρρωγή τους. Είχα επίσης την ευκαιρία να εξηγήσω στην καγκελάριο ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων η θέση μας στο κέντρο της Ευρώπης είναι αδιαπραγμάτευτη. Λέμε ένα ξεκάθαρο όχι στην επιστροφή στη δραχμή και σε όσους διακινούν τέτοια σενάρια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης. Είναι σαφές πως οι καθυστερήσεις και οι παλινοδίες της κυβέρνησης οδηγούν τους πιστωτές μας σε υπερβολικές απαιτήσεις. Η κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά το λογαριασμό για την αποτυχία του κ. Τσίπρα να εφαρμόσει τις τολμηρές αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Πολλές από αυτές τις αλλαγές δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχει κανένα σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα έχει προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις με την ανικανότητα και την ιδιοληψία της. Η χώρα χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα σχέδιο εθνικής ανάταξης και ανασυγκρότησης. Διατύπωσα την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε την Ελλάδα ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Η λιτότητα χωρίς προοπτική και η συνεχής αβεβαιότητα δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Οι Ελλήνες και οι Έλληνες αξίζουν μια καλύτερη ζωή και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να την εξασφαλίσουμε.